Τι κάνουμε όταν ο πνευματικός μας λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι αληθή ή ψευδή, αν είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή δεν είναι και μάλλον δεν είναι. Εκεί θα προτίσουμε και έναν άλλο που ξέρει καλύτερα, έτσι, που είναι πιο διακριτικός, πιο σοφός πνευματικά, και αν επιβεβαιωθούμε ότι όντως δεν είναι κατά Θεόν αυτά που μας λέει ο πνευματικός μας, φυσικά και δεν θα κάνουμε υπακοή. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κατάκριση του προσώπου του πνευματικού. Ποτέ δεν κατακρίνουμε το πρόσωπο και των μεγαλύτερων αιρετικών και των αθέων και των μασών και των αντιχρίστων. Το πρόσωπο το αγαπάμε, όλους αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε την αμαρτία τους, έτσι, δεν αγαπάμε τις πρακτικές τους, δεν αγαπάμε τις διδασκαλίες τους, αλίμονο, ούτε τις υιοθετούμε. Αυτό είναι επιτρεπόμενη, θα λέγαμε, κατάκριση, ξαναλέω, όχι του προσώπου, αλλά της πράξης, των ιδεών. Είναι υπακοή στο Χριστό. Έτσι. Τελικά η υπακοή δεν γίνεται σε έναν άνθρωπο, γίνεται στο Χριστό. Όταν ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ακόμα και σύνοδος ολόκληρη, ιερά σύνοδος, ξέρω εγώ, πανορθόδοξη σύνοδος, οικουμενική αν θέλετε, που δεν είναι ορθόδοξη όμως, μας πει πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, φυσικά και δεν θα κάνουμε υπακοή. Ξέρετε πόσες συνόδους έχουμε, ληστρικές, δηλαδή συνόδους ληστών, που υποθέτω ήταν επίσκοποι. Και όμως απεφάσισαν αντίθετα με το Ευαγγέλιο, με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Όπως και η τελευταία, έτσι, του Κολυμπαρίου, ληστρική είναι, γιατί δεν είναι επόμενη της Αγίας Πατράση. Αν ήταν όντως σύνοδος από τον Θεό, το πρώτο που θα έλεγε είναι ότι εμείς αναγνωρίζουμε και ομολογούμε την αλήθεια και υιοθετούμε τις αποφάσεις όλων των προηγουμένων οικουμενικών συνόδων που έχει η Εκκλησία μας. Τίποτα από αυτό. Ούτε ακολούθησαν την πρακτική του τρόπου συγκρότησης των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι επιλεκτικά πήραν κάποιους φίλους, υποτακτικούς των Αμερικανών, για να πάρουν τις αποφάσεις που θέλουν οι Αμερικάνοι και οι CIA. Με μια κυρία Προδρόμου, όπως λέγονταν αυτή, που κατήθινε τα πάντα εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και τώρα πάνε και διδάσκουν τα παιδάκια μας στο σχολείο ότι αυτή είναι η, δεν ξέρω ποια, Οικουμενική Σύνοδος, ας πούμε, και όλοι πρέπει να την προσκυνάμε και να χτίσουμε. Αλλά έτσι προχωράει ο διάβολος. Γι' αυτό πρέπει να λέμε την αλήθεια και να αντιδρούμε. Και αυτό δεν είναι κατάκριση. Όπως μας λέμε, μην κατακρίνετε τους επισκόπους, την Εκκλησία, εμείς ως Εκκλησία, εσείς είστε η Εκκλησία, οι επίσκοποι, αλίμονο. Εκκλησία είμαστε όλοι. Κλήρος και λαός, θριαμβεύουσα και στρατευωμένη Εκκλησία, και ουσιαστικά η Εκκλησία ποια είναι? Είναι οι Άγιοι. Είναι η Αγία Τριάδα, είναι οι Άγιοι Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Άγγελοι, είναι όλοι οι Άγιοι που είναι στον ουρανό και όσοι στη γη έχουν ζωντανή σχέση με τον Χριστό και είναι σε κατάσταση τουλάχιστον μετανοίας. Αυτή είναι μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι ο χίδιν όχλος, οι άνθρωποι που είναι χήμα, που δεν έχουν πατήσει την Εκκλησία, δεν ξέρω, δεν θυμούνται από πότε. Ή δεν ξέρουν καν που είναι η Εκκλησία της ενορίας τους. Αυτή δεν είναι Εκκλησία φυσικά. Δεν είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι βαφτισμένη. Αυτοί είναι τελικά, ξέρετε, που αποφασίζουν και αν μια σύνοδος είναι έγκυρη, αν είναι οικουμενική, ορθόδοξη, είναι ληστρική. Και δεν λέμε ότι αυτοί κατακρίνουν όταν λένε ότι μια σύνοδος δεν είναι ορθόδοξη. Ίσα-ίσα ορθοτομούν την αλήθεια, τον λόγο της αληθείας. Αν, ας πούμε, δεν υπήρχε ο λαός, θα περνούσε πολύ εύκολα αυτή η σύνοδος, η ψευδοσύνοδος και η ψευδοένωση της Φεράρας Φλωρεντίας. Αλλά επειδή ο λαός στάθηκε στο ύψος του, ο ορθόδοξος λαός, και αποδοκίμασε τους αρχιερείς, δεν τους κατέκρινε ως πρόσωπα, αλλά κατέκρινε την απόφαση, την υπογραφή που έβαλαν και υπέγραψαν την ψευδοένωση με τον Πάπα. Αν δεν αντιδρούσε ο λαός, δεν θα είχαμε σήμερα ορθοδοξία. Είχαμε ενωθεί με τους αντιχρίστους του παπισμού. Επομένως, οπωσδήποτε δεν θα κάνουμε υπακοή. Όταν
Ο πνευματικός μας λέει πράγματα που είναι αντίθετα με την Αγία Γραφή, με τους Άγιους Πατέρες και με τους Ιερούς Κανόνες. Και σας ξαναλέω, για να είμαστε βέβαιοι, θα ρωτήσουμε και ένα και δύο και τρεις ανθρώπους που έχουμε εμπιστοσύνη ότι είναι όντως Ορθόδοξοι και ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Και αυτοί είναι σύγχρονοι Άγιοι. Όταν ένα καινούριο θέμα προκύπτει στην Εκκλησία, που δεν το έχει ξαναντιμετωπίσει η Εκκλησία, θα ρωτήσουμε τους συγχρόνους Αγίους, να δούμε τι λένε αυτοί, για να προχωρήσουμε. Οι οποίοι έχουν κοινωνία με τον Θεό και πληροφορούνται από το Πνεύμα του Άγιου. Και σήμερα όλοι οι σύγχρονοι αγιασμένοι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε, όλοι είπανε όχι στο εμβόλιο, όχι στη μάσκα και σε όλα αυτά τα αντίχριστα μέτρα. Έτσι, γιατί είναι βλασφημία. Στο Πνεύμα του Θεού, στο Πνεύμα του Άγιου. Επομένως, πάβει, ας πούμε, η εξουσία του πνευματικού επάνω μας όταν ο πνευματικός δεν ορθοτομεί. Και ο πνευματικός οφείλει να είναι υποτακτικός στον Θεό, έτσι, στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο και ο Επίσκοπος. Όταν γίνεται χειροτονία Επισκόπου, αν έχετε κάποτε δει να συμμετάσχει, θα δείτε που μπαίνει κάτω από το Ευαγγέλιο. Και υπόσχεται ότι θα υποταχθεί στο Ευαγγέλιο. Θα βάλει ένα δικό του Ευαγγέλιο πάνω από το Ευαγγέλιο του Χριστού, να πει καινούρια πράγματα που δεν τα λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και τέτοια, αλλά φυσικά δεν οφείλουμε σε αυτούς υπακοή που κάνουν δικά τους πράγματα. Έτσι, αυτό δεν είναι κατάκριση, ξαναλέω, του προσώπου, είναι κατάκριση, είναι δίκαιη κρίση, την οποία μας τη συνέστησε ο Χριστός. Και οφείλουμε να κάνουμε υπακοή στον Χριστό μας που είπε, εκτός από το μη κρίνετε να μη κριθείτε, είπε και το τη δικαία κρίση κρίνατε. Τα οποία δεν είναι αντιφατικά. Από τη μια μας λέει ο Χριστός μη κρίνετε και την άλλη μας λέει κρίνετε. Ναι. Μη κρίνετε με την έννοια μη κατακρίνετε, μη καταδικάζετε, μη βάζετε εσείς την κόλαση, δεν έχετε εξουσία. Να πεις αυτός είναι για την κόλαση, αυτός θα πάει στην κόλαση. Αυτό είναι εξουσία του Χριστού. Μόνο ο Χριστός έχει αυτήν την εξουσία. Αλλά μας είπε πάλι να κρίνουμε. Τι να κρίνουμε? Τις πράξεις. Έτσι ώστε να διακρίνουμε. Να κρίνουμε δίκαια για να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος. Γιατί αν δεν κρίνεις, δεν έχεις ένα μπούσουλα, ένα οδηγό για να ξέρεις τι θα κάνεις και πώς θα βοηθήσεις και τους άλλους που είναι κοντά σου να πάρουν το σωστό δρόμο. Ξέρετε πόση δύναμη παίρνουν και γύρω μας όταν εμείς στεκόμαστε σωστά. Έστω και είμαστε μόνοι μας. Μετά ενισχύεται και ο άλλος που κάτι καταλαβαίνει, κάτι υποψιάζεται, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Και όταν δει και εσένα που του το λες πιο ξεκάθαρα ότι έτσι είναι, στηρίζεται και αυτός και προχωράει. Και δεν δρεώνεται στην άποψη τη σωστή δηλαδή. Γι' αυτό οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Με όποιο κόστος. Κρίνουμε επομένως για να διακρίνουμε και όχι για να κατακρίνουμε, όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Πατήρ Αθανάσιο με τη Γυναίος. Για να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος. Και μετά κατακρίνουμε το λάθος έτσι και υιοθετούμε το σωστό.